Πρωτότυπα δώρα για τον πρόεδρο της Γαλλίας έφεραν οι διαδηλωτές που πήραν μέρος στις συγκεντρώσεις καταγγελίας της συνόδου των G7. Κρατώντας ανάποδα πορτρέτα του Εμμανουέλ Μακρόν, θέλησαν να υπογραμμίσουν την έλλειψη συγκεκριμένων δράσεων από τη γαλλική κυβέρνηση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων. Αυτό είναι ένα από τα 128 επίσημα πορτρέτα του Εμμανουέλ Μακρόν που αφαιρέθηκαν από δημαρχία σε όλη τη Γαλλία. Οι διαδηλωτές τα κρατούν θέλοντας να καταδικάσουν τη σύνοδο των G7. Πολλά από τα πορτρέτα είχαν κλαπεί το προηγούμενο διάστημα από μέλη περιβαλλοντικών μη κυβερνητικών οργανώσεων. Κάποιοι από τους διαδηλωτές δεν μπόρεσαν να βρουν τα αυθεντικά. Αυτή είναι μια άδεια κορνίζα που συμβολίζει το κενό των πολιτικών του Εμμανουέλ Μακρόν. Δεν σέβεται τις δεσμεύσεις του για το περιβάλλον και είναι πια καιρός να αρχίσει να το κάνει. Θα βγουν πάλι όλο λόγια, θα πούν όμορφες υποσχέσεις, ωραίους στόχους για το 2050, αλλά πρέπει να δράσουμε τώρα, όχι σε 50 χρόνια. Στις διαδηλώσεις του Σαββάτου σημειώθηκαν επεισόδια και έγιναν συγκρούσεις με την αστυνομία. Έγιναν 68 συλλήψεις. Την Κυριακή, στην Παγιόν, οι διαδηλωτές ζητούσαν την αποφυλάκηση των συλληφθέντων και οι τουρίστες παρακολουθούσαν εντυπωσιασμένοι. Είμαστε περαστικοί από την περιοχή για τις διακοπές μας και είδαμε πολύ μεγάλο αριθμό αστυνομικών δυνάμεων, που προφανώς έχει σχέση με τη σύνοδο των G7. Εμείς δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ τόσο μεγάλο αριθμό αστυνομικών να είναι συγκεντρωμένοι σε ένα σημείο. Πολύ εντυπωσιακό. Προς το απόγευμα της Κυριακής, διαδηλωτές επιχείρησαν να συγκεντρωθούν στο κέντρο της πόλης Μπαγιόν, χωρίς όμως να έχουν άδεια. Οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν την πόλη και δεν επέτρεψαν να περάσουν οι διαδηλωτές.